Ένας νεαρός εισβάλλει στο επαγγελματικό λύκειο Σάββοτ στην Πολυκουόπιο στην Φιλανδία. Ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του και άλλοι 10 τραυματίζονται, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο δράστης. 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ενώ στην πόλη σήμανε συναγερμός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας μετά την επέμβαση, συνελήφθη ο δράστης, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που πραγματοποίησε την επίθεση. Ο δράστης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, εισέβαλε στο εμπορικό κέντρο κρατώντας ένα ξύφος. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την οργή του. Η προηγούμενη επίθεση σε σχολείο της Φιλανδίας ήταν το 2008, όταν ένας 22χρονος μαθητής επαγγελματικού λυκείου στο Καοχαγιόγκι πυροβόλησε και σκότωσε 10 ανθρώπους πριν ο ίδιος αυτοκτονήσει. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2007, ένας μαθητής στο λύκειο Γιοκέλα πυροβόλησε και σκότωσε 8 πολίτες.